Αρνός. Ολοκληρώνουμε την άσκησή μας με τα ερωτήματα Δέλτα και Έψιλον. Να αναπαρασταθούν στο ίδιο γράφημα οι χρονοσειρές τιμών του παραγωγού και του καταναλωτή. Στον οριζόντιο άξονα να εμφανίζονται οι χρονικές στιγμές, οι μήνες. Λοιπόν, παιδιά, γυρίζω στο αρχείο Excel που είχα κάνει και πάμε να δούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Το αρχείο Excel. Ωραία. Μάλιστα. Α, παιδιά, το σβήνω το γράφημα που έχω κάνει και πάμε να το κάνουμε από την αρχή μαζί. Εμείς είχαμε σταματήσει εδώ. Σωστά. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει με αυτό το ερώτημα. Λέει, να σχεδιάσετε, λέει, να αναπαρασταθούν στο ίδιο γράφημα οι χρονοσειρές τιμών του παραγωγού και του καταναλωτή. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε, παιδιά, πώς θα το κάνουμε αυτό. Το ξανασβήνω αυτό και πάμε να δούμε, παιδιά, τι συμβαίνει. Οπότε, αφού θέλει να αναπαραστήσουμε κάποιο γράφημα, θα πάμε εδώ που λέει η εισαγωγή, γράφημα, πάω εδώ που λέει διασπορά και επιλέγω, παιδιά, ας πάρουμε αυτό που λέει διασπορά με ευθείες γραμμές. Το επιλέγω. Ωραία. Πολύ ωραία. Παιδιά, μου έχει εμφανίσει ένα διάγραμμα το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Οπότε, κοιτάξτε εγώ τι θα κάνω. Θα πάω δεξί κλικ, επιλογή δεδομένων και ποια δεδομένα, παιδιά, θα επιλέξω. Θα επιλέξω αυτά εδώ. Χρόνος και τιμές. Όλα αυτά εδώ, παιδιά, θα πάω και θα τα σκιάσω μέχρι κάτω, κάτω, κάτω. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2012. Όλα αυτά εδώ πάω και τα σκιάζω. Όλα αυτά εδώ, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σειρά 1. Η σειρά 1, παιδιά, είναι τι. Για να δούμε. Ας πατήσω OK, να δω τι μου έχει βγει σαν γράφημα και θα το δούμε μαζί. Α, παιδιά, μου έχει βγει αυτό το γράφημα, έτσι. Τέλεια. Η σειρά 1. Το μπλε, παιδιά, είναι για τις τιμές του παραγωγού. Είναι οι χρονοσειρές των τιμών του παραγωγού. Και το κόκκινο είναι του καταναλωτή. Πάμε να τα ονομάσουμε και τα βλέπουμε. Δεξί κλικ, επιλογή δεδομένων, σειρά 1, επεξεργασία. Τι ονομάζω? Χρονοσειρά ή, παιδιά, με έναν αντίστοιχο τίτλο, χρονοσειρά τιμών παραγωγού. Οκ. Πάμε και στη σειρά 2. Επεξεργασία και την ονομάζω χρονοσειρά τιμών καταναλωτή. Και οκ. Στον οριζόντιο άξονα εμφανίζονται οι μήνες, στον κατακόρυφο εμφανίζονται οι τιμές. Πολύ ωραία. Παιδιά, αυτό για να μην με ενοχλεί, μπορώ να το σύρω με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μου και να το μεταφέρω κάτω, έτσι. Να το μεταφέρω κάτω για να μην είναι εδώ μες στη μέση. Λοιπόν, μπορώ να το κάνω αποκοπή, να πάω κάτω, 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 εδώ, δεξί κλικ, επικόλληση. Μάλιστα. Τώρα, παιδιά, αυτό εδώ τεντώστε το, τεντώστε το όσο δεν πάει άλλο. Τεντώστε το γιατί έτσι όπως είναι δεν μας δίνει ξεκάθαρη εικόνα. Πιάστε το από τα αριστερά και με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τεντώστε το. Κι άλλο, πάει κι άλλο, οπ, να το. Το τεντώνω κι άλλο από εδώ. Ωραία, παιδιά, έτσι βλέπουμε λίγο ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Αυτό εδώ, να του βάλω και ένα τίτλο. Κάνε κλικ, διάταξη, τίτλοι άξονα, τίτλος γραφήματος. Επάνω από το γράφημα. Σβήνω αυτό και γράφω χρονοσειρές τιμών, όχι το μον, χρονοσειρές τιμών παραγωγού και καταναλωτή. Ή, παιδιά, έναν άλλον αντίστοιχο τίτλο, έτσι. Μην γράψουμε τα ίδια. Μπορούμε να βάλουμε και ονόματα στους άξονες, τίτλοι άξονα, οριζόντιος άξονας. Λοιπόν, να βάλουμε εδώ, παιδιά, χρονικές στιγμές. Δηλαδή, να σβήσουμε και να βάλουμε μήνες. Μετά, κατακόρυφο άξονα, οριζόντιος. Ας βάλουμε αυτό. Να βάλουμε τιμές. Τιμές. Άρα, παιδιά, έχουμε αυτό εδώ που ζήταγε η άσκηση. Είναι οι χρονοσειρές. Το διάγραμμα των χρονοσειρών για τις τιμές του παραγωγού και του καταναλωτή. Τι άλλο ζητάει η άσκηση μας, παιδιά? Να παρουσιαστεί το ποσοστό των μηνών που υπάρχει αύξηση, μείωση ή διατήρηση. Ναι, ναι, ναι. Με γράφημα πίτας.
Οπότε, παιδιά, θέλει γράφημα πίτας, για να δούμε. Θα πάω εισαγωγή, θα πάω πίτα, γράφημα πίτα και θα επιλέξω το πρώτο. Λοιπόν, επιλέγω, παιδιά, το πρώτο για να δούμε που το έχει βάλει. Α, παιδιά, μάλλον δεν το πήρε, πάμε να το ξανακάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε εδώ πάνω, πάμε να ξανακάνουμε το ίδιο. Η εισαγωγή, πίτα, να το. Να το, παιδιά, στα Office του 2007 η διαδικασία πρέπει να γίνει πιο μετά της επιλογής δεδομένου. Σε παλιότερες εκδόσεις του Office γίνεται αμέσως. Εγώ θα την κάνω όπως είναι στα Office του 7. Δεξί κλικ, επιλογή δεδομένων. Τι δεδομένα θα επιλέξω, παιδιά, για αυτό? Θα επιλέξω, παιδιά, κοιτάξτε, αυτά εδώ. Μήνες όπου έχουμε αύξηση, μείωση και σταθεροποίηση. Όλο, όλο, παιδιά, όπως είναι. Με το αριστερό κλικ του επιλέξτε το όλο. Εντάξει. Και, okay. Α, παιδιά, το βλέπουμε. Το μεγαλύτερο κομμάτι, αυτό εδώ το μπλε, αντιστοιχεί στους μήνες που έχουμε αύξηση. Το μοβ στη μείωση και το μικρούλι αντιστοιχεί, παιδιά, εδώ που έχουμε σταθερή τιμή. Κοιτάξτε. Αυτό το υπόμνημα μπορώ με delete να το διαγράψω, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Ας βάλουμε και ένα τίτλο εδώ στο γράφημά μας με διάταξη τίτλος γραφήματος. Πάνω από το γράφημα. Λοιπόν, ας γράψουμε, παιδιά, κάτι υποτυπώδες, έτσι. Γράφημα πίτας για τις μεταβολές. Μεταβολές της τιμής του παραγωγού. Ή, παιδιά, κάτι αντίστοιχο, ό,τι θέλετε. Δεν ανάγκη να γράψετε τα ίδια. Ωραία. Παιδιά, τι άλλο μπορώ να κάνω εδώ, κοιτάξτε. Μπορώ εδώ να πατήσω δεξί κλικ. Μάλιστα. Και εκεί που λέει, παιδιά, ετικέτες. Μου λέει κάπου εδώ για επιλογή ετικετών. Για να δούμε. Ετικέτες. Α, να το, παιδιά. Κοιτάξτε, κάντε δεξί κλικ πάνω στο κυκλάκι. Προσθήκη ετικετών δεδομένων. Ωραία. Μάλιστα. Εδώ, παιδιά, τι μου έβγαλε. Εδώ μου έβγαλε 11 μήνες, 123 μήνες, 133 μήνες. Μπορείτε να το κρατήσετε. Μπορείτε, παιδιά, να γράψετε και να το κάνετε σε μορφή ποσοστού. Δηλαδή, να κάνετε κλικ εδώ στο ποσοστό, να σβήσετε τιμές και όλα αυτά, εσωτερικά και κλείσιμο. Οπότε, παιδιά, σας εμφανίζει το αντίστοιχο με ποσοστό, έτσι. Παιδιά, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό, ας το σβήσουμε, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Ωραία, 4%, σβήστε αυτό το 0. Οπότε, παιδιά, 4% παρουσιάζεται σταθερή τιμή, 50% παρουσιάζεται αύξηση στην τιμή, 46% παρουσιάζεται μείωση. Παιδιά, γράψτε το έτσι, γράψτε το αλλιώς. Δεν λέει άσκηση να βάλουμε και ποσοστά, ό,τι θέλω κάνω. Εδώ μπορώ να γράψω μέσα τη λέξη αύξηση, άνω και κάτω τελεία, 50%. Εδώ για μείωση, εδώ για σταθερή, ό,τι θέλω, παιδιά, κάνω. Πάμε να κάνω το ίδιο και για τις τιμές του καταναλωτή. Οπότε αντίστοιχα πάμε εισαγωγή, πίτα, κλικ. Ωραία, παιδιά, το εμφάνισε. Δεξί κλικ. Επιλογή δεδομένων. Από ποια δεδομένα θα τροφοδοτηθώ. Παιδιά, τα αντίστοιχα για τον καταναλωτή. Οπότε επιλέγω, παιδιά, αυτά τα νουμεράκια των μηνών. Και, οκ. Okay. Να το σβήνω το υπόμνημα. Ωραία. Ας βάλω και ένα τίτλο, να βάλω διάταξη τίτλος γραφήματος επάνω από το γράφημα. Παιδιά, το ίδιο πράγμα. Γράφημα πίτας για μεταβολή τιμών καταναλωτή. Γράφημα πίτας για μεταβολή τιμών καταναλωτή. Μάλιστα. Ωραία, παιδιά, να κάνω το ίδιο. Δεξί κλικ, προσθήκη ετικετών. Ωραία. Ξανά δεξί κλικ. Μορφοποίηση ετικετών, να μου τα βγάλει σε μορφή ποσοστού. Ξετσεκάρω την τιμή, κλικάρω στο ποσοστό, εσωτερικά και κλείσιμο. Παιδιά, ενδεικτικά. Καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Άσκης δεν μου έχει ζητήσει κάτι τέτοιο, απλά το κάνω εγώ. Λοιπόν, σβήσε αυτό. Άρα, 62%, παιδιά, τι έχω. 62% έχω αύξηση. 38% μέσα στο χρόνο έχω μείωση. 0% σταθερή τιμή.
Άρα, παιδιά, αυτό είναι το γράφημα πίτας για μεταβολή τιμών, καταναλωτή και παραγωγού. Και ολοκληρώθηκε η άσκησή μας.